Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι 5η 26 του Σεπτέμβρη 2024 και αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας όπως τις καταγράφει η Θεσσαλία τηλεόραση. Σοκαρισμένο είναι το Πανελλήνιο από την περιπέτεια της υγείας της Μαρινέλλας, η οποία κατέρευσε πάνω στη σκηνή του Ηρώδιου χθες το βράδυ. Η σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού πενταγράμμου ένιωσε ξαφνικά έντονη η αδιαθεσία την ώρα που τραγουδούσε, ενώ όπως διαπιστώθηκε υπέστη σοβαρό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ του Υγεία, όπου παραμένει νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση. Συγκλονισμένο παρακολουθεί το Πανελλήνιο τις εξελίξεις με την κατάσταση της Μαρινέλλας μετά την κατάρρευσή της επί σκηνής στο Ηρώδιο την ώρα της συναυλίας που έδινε και η οποία διακόπηκε. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το ιδιωτικό θεραπευτήριο που έχει διακομιστεί εξέδωσε ιατρικό ανακοινωθέν που κάνει λόγο για σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, επισημένοντας ότι η σπουδαία ερμηνεύτρια νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπενθυμίζεται πως η 86χρονη εμβληματική τραγουδίστρια λιποθύμησε ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Εγώ και εσύ». Αμέσως οι μουσικοί της έσπευσαν να τη συνδράμουν. Το κοινό πάγωσε στη θέση του και λίγα λεπτά μετά το περιστατικό έλαβε ενημέρωση από τους ανθρώπους παραγωγής πως στην αυλή αναβάλλεται. Η Μαρινέλλα διακομίστηκε στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Υγεία με συμπτώματα εγκεφαλικού και υποβλήθηκε σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, αφού προηγουμένως είχε δεχτεί τις πρώτες βοήθειες στο καμαρίνι της. Η κατάσταση υγείας της θεωρείται κρίσιμη, ενώ από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της εμβληματικής ερμηνεύτρες βρίσκονται η κόρη της και η γονή της, καθώς και ο Τάκης Ζαχαράτος. Χιλιάδες είναι δε τα μηνύματα συμπαράστασης και ευχές από τους θαυμαστές της. Στο τρίτο τραγούδι λιποθύμησαν και τη βλέπαμε γιατί έτρεμε. Ξαφνικά, σαν να έχει χάσει ελαφρώς ισορροπία και λιποθύμησε. Είμαστε ταραγμένοι, είμαστε συγκλονισμένοι. Η Μαρινέλλα είναι σύμβολο για τον ελληνισμό και για όλο έτσι τον κόσμο της Ελλάδος. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να τα ξαναδούμε. Τις ευχόμαστε από καρδιάς περαστικά γρήγορα. Πανικός επικράτησε στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν γυναίκα στα επίγοντα περιστατικά επιτέθηκε με ψαλίδι σε γιατρούς και ασθενείς, επειδή η έλευση του ειδικού ιατρού καθυστέρησε 10 λεπτά. Έβαλε τις φωνές, έβριζε τους γιατρούς και τους ασθενείς και επιτέθηκε με ψαλίδι που έφερε πάνω της σε έναν ασθενή που ανέμενε να εξυπηρετηθεί τραυματίζοντάς τον. Αναστάτωση προκλήθηκε στα επίγοντα στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο Βόλου τα ξημερώματα της Πέμπτης. Όλα ξεκίνησαν όταν μια 48χρονη γυναίκα που δήλωσε χρήστης ουσιών επισκέφθηκε το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, η γυναίκα ζήτησε να εξεταστεί από ορθοπαιδικό για πρόβλημα υγείας που φέρθηκε να αντιμετώπιζε. Επειδή η έλευση του ειδικού ιατρού καθυστέρησε 10 λεπτά, έβαλε τις φωνές, έβριζε τους γιατρούς και τους ασθενείς και επιτέθηκε με ψαλίδι σε έναν ασθενή, ο οποίος ανέμενε να εξυπηρετηθεί τραυματίζοντάς τον. Παράλληλα, απειλούσε τους γιατρούς με το ψαλίδι, δημιουργώντας πανικό. Αστυνομικοί έφτασαν αργότερα στο σημείο και προσήγαγαν τη 48χρονη, η οποία είναι γνωστή στις αρχές αλλά και στο ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς μόλις την περασμένη Δευτέρα νοσηλεύτηκε στο ΤΕΠ λόγω υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών. Ήρθε τα ξημερώματα μία συμπολίτησά μας, πιθανόν υπό την επίρρεια ψυχοδραστικών ουσιών, και έτσι επιμόνως και χωρίς καθόλου υπομονή, ζητούσε οπωσδήποτε να τη δει για κάποιο τραύμα που από ό,τι φαίνεται δεν ήταν και σοβαρό, άμεσα ειδικός γιατρός. Δεν καθυστέρησε και πολύ ο γιατρός, αλλά εντωμεταξύ ήταν τόσο ανυπόμονη, ώστε άρχισε να γίνεται επιθετική. Κατά τη διάρκεια αυτή, κάποιος από τους ασθενείς που υπήρχαν εκεί εκνευρίστηκε από τον δικό της εκνευρισμό. Υπήρξε μια, αν θέλετε, διαμάχη μεταξύ τους. Και μετά, εξ όσων ενημερώθηκα, βρήκε ένα ψαλίδι από την τσάντα της και κινήθηκε εναντίον των γιατρών που ήταν εκεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή, όχι να περιμένουμε πρώτα να συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο και να έρθουμε μετά να πάρουμε μέτρα, να τα πάρουμε προληπτικά, να μπουν αυτά τα μπουτών κινδύνου που έχουν δρομολογηθεί και έχουν προτείνει οι ιατρικοί σύλλογοι. Από εκεί και πέρα και η φύλαξη, όπως και ένα σωρό άλλο προσωπικό που δεν είναι σε επάρκεια, πρέπει να ενισχυθεί. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ζητήσει και από τη διοίκηση επανειλημμένως. Εκτός από την φύλαξη που έχουν οι άνθρωποι security εδώ στο νοσοκομείο, μην ξεχνάμε ότι έχουν και το τέτοιο να απαντούν και στα τηλέφωνα, γιατί κάνουν και τον τηλεφωνητή.
σε όσα πρόκειται να παρουσιαστούν κατά την αυριανή επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στη Λάρισα, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Έναν χρόνο μετά τον Ντάνιελ θα γίνει ο απολογισμός των έργων που προχώρησαν τους τελευταίους 9 μήνες, ενώ θα αναπτυχθούν οι παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν προσεχώς. Και νέα επιστολή με την οποία ζητά την ουσιαστική και άμεση στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τη Θεομηνία Ντάνιελ, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Σχετικά με την επιστολή που έστειλα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της αποζημίωσης των κτηνοτρόφων, αφορά αυτή τη φορά ειδικά τους κτηνοτρόφους, για τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρουν μετά τον Ντάνιελ και τις οποίες δικαιούνται. Όπως επίσης και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιά από την Πανόλη. Νομίζω ότι η κτηνοτροφία δικαιούται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε και στην αυριανή σύσκεψη στην περιφέρεια με κυβερνητικό κλιμάκιο για τον ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ, όπου θα παρουσιαστούν όλα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο έργων, πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα για Πανόλη και Κουνούπια και θα γίνει ένας απολογισμός για το τι έγινε αυτούς τους 9 μήνες. Εμείς θα παρουσιάσουμε το τι έχει γίνει σε επίπεδο έργων, σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, σε επίπεδο των αποτελεσμάτων για την Πανόλη, για τα Κουνούπια. Και θα γίνει ένα συνολικός απολογισμός το τι έργα έγιναν αυτούς τους 9 μήνες. Και κάποιες σκέψεις για τον προγραμματισμό των επόμενων μηνών θα παρουσιάσουμε. Επίσης θα παρουσιαστούν κάποιες σκέψεις για τον προγραμματισμό των επόμενων μηνών. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης εξήρε το έργο του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας σε ό,τι αφορά το θέμα των πυρκαγιών, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, από τα 123.000 στρέμματα που κάηκαν πέρσι, φέτος πήγαμε στα 3.000. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Από 123.000 στρέμματα που κάηκαν πέρσι, φέτος πήγαμε στις 3.000 με τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών. Και γενικά θα το αναλύσουμε, όμως θα έχουμε και μια ιδιαίτερη συνέντευξη τύπου γι' αυτό, μια άλλη μέρα. Αλλά νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από αυτά που θα ακούσουμε αύριο. Φυσικά είναι και όλα τα έργα που γίνονται, αλλά αυτό θα δώσουμε έμφαση σε αυτό ειδικά. Ένα χρόνο μετά τη Θεομηνία Ντάνιελ, οι εκκρεμότητες σε αποκατάσταση υποδομών παραμένουν. Στον ταμιευτήρα ομορφοχωρίου, στην θέση Παλιόμηλος, το δίκτυο παραμένει κατεστραμμένο. Η αγωγή είναι διαλυμένη, τα κανάλια μπαζωμένα και τα αντλητικά συγκροτήματα έρμεως στις διαθέσεις πλατσικολόγων. Η κάμερα από τη Θεσσαλία τηλεόραση βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε τις εικόνες. Μπορεί το κυβερνητικό κλιμάκιο να έρχεται αύριο στη Λάρισα με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη Θεομηνία Ντάνιελ, ωστόσο οι εκκρεμότητες σε αποκατάσταση υποδομών παραμένουν. Ένα χρόνο μετά, ποια είναι η κατάσταση εδώ στο Μορφοχώρι? Όπως βλέπετε, η κατάσταση παραμένει ίδια. Είμαστε στην περιοχή Παλιόμηλος του Μορφοχωρίου. Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Παρέμβαση έχει κάνει μόνο ο στρατός για τον αγωγό των καυσίμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ταμιευτήρας Ομορφοχωρίου, όπου στη θέση Παλιόμηλος το δίκτυο παραμένει κατεστραμμένο, η αγωγή διαλυμένη, τα κανάλια μπαζωμένα και τα αντλητικά συγκροτήματα έρμεως στις διαθέσεις πλατσικολόγων. Αυτή τη στιγμή τα ποτίσματα στην περιοχή εδώ πέρα γίνονται με διπλή άντληση από τον μικρό ταμιευτήρα που έχουμε, γιατί ο μεγάλος ταμιευτήρας του Ομορφοχωρίου είναι εκτός λειτουργίας, γιατί λόγω της μη κατασκευής του έργου και του δρόμου δεν μπορούμε να το γεμίσουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε μια χρονιά λειψιντρίας, όπως ήταν η φετινή, τι αντίκτυπο θα έχει στις καλλιέργειες της περιοχής εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούμε να το γεμίσουμε το μυευτήρα έτσι ώστε να αποθηκεύσουμε νερό το χειμώνα. Η κάμερα της Θεσσαλίας τηλεόρασης βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε τις εικόνες. Δεν είναι μόνο ο δρόμος, είναι και το έργο από κάτω, το οποίο αυτό το έργο γέμιζε και το μικρό ταμιευτήρα στην περιοχή μας εδώ πέρα. Ο ΤΟΕΒ Πηνιού συνέταξε μελέτη για την αποκατάσταση του ταμιευτήρα και του δικτύου και την παρέδωσε από τον Μάρτιο στην περιφέρεια, οι υπηρεσίες στις οποίες, μη διαθέτοντας πόρους, δεν προχώρησαν το καλοκαίρι στη δημοπράτησή της. Υπάρχει κατατιθεμένη μελέτη αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια από τον Μάρτιο. Πληρωμένη από το ΤΟΕΒ Πηνιού και περιμένουμε να αρχίσουν τα έργα. Ο ταμιευτήρας, όπως ήταν φυσικό επόμενο, δεν λειτουργήσε το φετινό απαιτητικό από πλευράς αρδεύσεων λόγω παρατεταμένου καύσωνα και ανοβρίας καλοκαίρι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν εκτάσεις να μείνουν ακαλλιέργητες για τις οποίες δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση. Πήραμε παλιούς σωλήνες, τους
Τους βάλαμε στη μία τη λίμνη, έτσι ώστε να ρίχνουμε στην τζιμεντάβλακα για να μπορέσουν να ποτίσουν και τα χωράφια μέχρι το Ελευθέριο. Ουσιαστικά διπλή άντληση. Ο πρώτος πορτοκαλί κάδος ανακύκλωσης ελαίων από το σύνολο των 50 που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου Λαρισαίων βρίσκεται ήδη στην πλατεία του Αγίου Βυσσαρίωνα. Στο συγκεκριμένο κάδο αλλά και στους υπόλοιπους θα μπορούν οι πολίτες να τοποθετούν μέσα σε πλαστικά μπουκάλια του μισού έως και 4 λίτρων χρησιμοποιημένα έλαια από το σπίτι τους. Στην τοποθέτηση 50 συνολικά κάδων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε διάφορα σημεία στη Λάρισα και σε κοινότητες, προχώρησε ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο της καθημερινής βελτίωσης διαδικασίας διαχείρισης αποβλήτων κάθε είδους. Ξεκινά και στην πόλη μας η δράση της ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, όπως εφαρμόζεται σε πολλές πόλεις στη χώρα μας, έτσι και στο Δήμο μας. Είναι μια δράση η οποία οφείλουμε όλοι να την αγκαλιάσουμε. Είναι το πρώτο από τα 50 σημεία που θα τοποθετηθούν στην πόλη μας, γενικά σε όλο το Δήμο. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οφείλουμε να το κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Πρέπει αυτό που θα αφήσουμε στα παιδιά μας σαν κληροδότημα να είναι ένα υγιές και καλό περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλη τη σημασία της αποκομιδής των μαγειρικών ελαίων. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων Δημήτρης Λεωνιδάκης και στελέχη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης βρέθηκαν σήμερα στο Δημοτικό Οδείο Πλατεία Λαού, στο σημείο που έχει τοποθετηθεί κάδος ανακύκλωσης ελαίων. Η διαδικασία είναι ότι ο κόσμος συλλέγει τα μαγειρικά ελαίη σε φιάλες απλές πλαστικές του 1 του 2 λίτρων, το τοποθετεί μέσα και εκεί τελειώνει. Υπάρχει μια συνεργαζόμενη εταιρεία East West που συνεχίζουμε τη συνεργασία μαζί της. Είναι η ίδια εταιρεία που συγκεντρώνουμε τα είδη του ηματισμού. Στους ειδικούς πορτοκαλί κάδους οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν πλαστικά μπουκάλια με χρησιμοποιημένα τηγανέλα οικιακής χρήσης ώστε αυτά να συγκεντρωθούν και να μετατραπούν σε βιοντίζελ. Τα λάδια τα οποία συλλέγουμε πάνε σε εργοστάσια για να γίνει βιοντίζελ. Αυτή η ποσότητα. Μέσα ο πολίτης έρχεται και τα πετάει σε κλειστά μπουκάλια. Μισό λίτρο, ένα λίτρο, μέχρι 4 λίτρα παίρνει μέσα. Και μετά ερχόμαστε εμείς με τη σειρά μας και τα συλλέγουμε. Και από εκεί και μετά πάνε στα εργοστάσια. Έτσι, τα λάδια δεν θα ρίχνονται στην αποχέτευση, προκαλώντας φθορές σωληνώσεις αλλά και στο βιολογικό καθαρισμό όπου οδηγούνται, δημιουργώντας παράλληλα και πολύ σημαντική ρήπανση στο περιβάλλον. Επιλέξαμε 50 σημεία στην πόλη και σε Γιάννου Λιφαλάνη, εκεί όπου ήδη υπάρχουν κάδοι ρούχων, όπου ο κόσμος ήδη τα γνωρίζει και χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτούς τους κάδους, έτσι ώστε πηγαίνοντας να ανακυκλώσει τα ρούχα, να ανακυκλώσει και το λάδι, το οποίο δεν είναι τόσο συχνό. Ελπίζουμε μέσα στη χρονιά να έχουμε αποτελέσματα και να συνεχίσουμε του χρόνου περισσότερο. Το θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς. Αυτό τόνισε χθες από την ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Βόλος Παλάς ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και υπουργός Γιώργος Σούρλας στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου του βιβλίου με τίτλο «Γρηγόριος Κωνσταντάς, Άνθιμος Γαζής, η πρωτοπόρη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα». Την εμπιστοσύνη του στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης εξέφρασε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του με τίτλο «Γρηγόριος Κωνσταντάς, Άνθιμος Γαζής, η πρωτοπόρη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα», ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Σούρλας, ο οποίος σχολίασε ότι η παιδεία έχει σήμερα προβλήματα, όμως έχει άξιους ανθρώπους. Ο κύριος Σούρλας μίλησε όμως και για το Βόλο και την προσπάθειά του μέσα από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, ώστε να καταστεί και πάλι κέντρο πολιτισμού και πνεύματος. Για τον κύριο Σούρλα, η συγγραφή του βιβλίου ήταν ένα καθήκον για να μάθει για την ιστορία του τόπου του, αλλά και να έχει την ευκαιρία να μεταδώσει στους νεότερους την παρουσία και την προσφορά των δύο πρωτοπόρων της εκπαίδευσης, που ή αγνοείται ή δεν προβάλλεται επαρκώς. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να στείλει και το δικό του μήνυμα στους νέους εκπαιδευτικούς, λέγοντας ότι θα πρέπει να μελετούν τα βήματά τους και τις προτάσεις τους, αλλά κυρίως να εμπνέονται από την πλούσια παρακαταθήκη ανθρώπων, όπως ο Γρηγόρης Κωνσταντάς και ο Άνθιμος Γαζής, που διακρίθηκαν όχι μόνο για το διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο, αλλά και τις γνώσεις τους ευρύτερα. Μία παρουσίαση βιβλίου, αλλά για μία τελετή, κυριολεκτικά τελετή, για την απόδοση τιμών και έκφραση ευγνωμοσύνης στους μεγάλους και σπουδαίους του διαφωτισμού, του νεοελληνικού διαφωτισμού, στον Γαζή και τον Κωνσταντά. Σε αυτούς που ξεκίνησαν να οργανώνουν την εκπαίδευση στην Ελλάδα το 1824. Ο Κωνσταντάς ανέλαβε καθήκοντα, ανέλαβε καθήκοντα πρόεδρου. Ουσιαστικά σήμερα αυτό λέγεται Υπουργός Παιδείας και ο Γαζής είναι αυτός που εκπόνησε το σχέδιο
για την παιδεία. Θεώρησα καθήκον μου να γράψω το βιβλίο αυτό, να μάθω κι εγώ διαβάζοντας, αλλά προσδοκώντας και κάποιες γνώσεις να δώσω στους νεότερους από μένα, γιατί ζητώντας στοιχεία είδα ότι κάπου ή αγνοείται η παρουσία και η προσφορά του Γαζί και του Κωνσταντά ή εν πάση περιπτώσει δεν προβάλλεται υπαρκώς. Και θεωρώ αυτό ατόπιμα της πολιτείας και βεβαίως της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σήμερα λοιπόν εδώ πιστεύω με την υπογραφή των εκπαιδευτικών, αυτό είναι το ιδιαίτερο στοιχείο, ότι την οργάνωση, την εκδήλωση δεν το οργανώνω εγώ, αλλά άλλοι 10 φορείς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί, στην Πλατεία Ελευθερίας οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας, ως αντίδραση, όπως αναφέρουν, στην μακροχρόνια υποτίμηση και την εμπεκτική στάση των κυβερνήσεων από το 2010 έως και σήμερα. Όπως τονίζουν σε συνέντευξη τύπου, οι εκπρόσωποι συνταξιουχικών συλλόγων κάθε χρόνο οι κυβερνήσεις εκφράζουν με λόγια και κενή συμπάθεια την υποτιθέμενη φροντίδα τους προς τους συνταξιούχους, αποδίδοντας φόρο τιμής μόνο την ημέρα της τρίτης ηλικίας, ενώ στις υπόλοιπες ημέρες του έτους απλά τους αγνοούν. Ψίχουλα είναι οι αυξήσεις συντάξεις και κοροϊδία που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, λένε οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας, που παραχώρησαν σήμερα συνέντευξη τύπου, ανακοινώντας συλλαλητήριο διαμαρτυρίας την 3η 1η Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας. Το συλλαλητήριο γίνεται με αφορμή και τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τρίτης ηλικίας. Όπως ανέφεραν οι συνταξιούχοι, αυξήσεις από 2,2% έως και 2,5% που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση είναι κάτω από τον αριθμό και κυρίως 700.000 συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά από τον νόμο Κατρούγκαλου δεν θα λάβουν παρά μια εφάπαξ πενιχρή ενίσχυση των 100 έως 200 ευρώ. Οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας κατέληξαν λέγοντας ότι από το 2010 και μετά υπάρχει διαχρονική κοροϊδία από όλες τις κυβερνήσεις βάρος τους και για το λόγο αυτό δεν πρόκειται να υποστείλουν τη σημαία του αγώνα. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Τρίτης Ηλικίας, την Τρίτη, 10.30, διοργανώνουμε συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας, συνεχίζοντας έναν αγώνα από το 2010, διεκδικώντας τα κλεμμένα όλων των κυβερνήσεων από το 10 μέχρι τώρα, συνεχίζοντας το προηγούμενο στάδιο που ήταν το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και προπαγανδίζοντας τη συγκέντρωση την πανελλαδική της Συντονιστικής Επιτροπής Ομοσπονδιών στην Αθήνα 22 Νοέμβρη, σχεδόν τον επόμενο μήνα. Παράκλησή μου είναι να δώσουμε το παρόν στη συγκέντρωσή μας για να εκφράσουμε και έμεσα τη διαμαρτυρία μας στην κυβέρνηση, γιατί μας θυμάται μόνο αυτή την ημέρα. Μια ανθρώπινη πραγματικά κοινωνία ενδιαφέρεται για τους νέους, για τους ηλικιωμένους και για τους νεκρούς της. Οι σημερινές κυβερνήσεις στο βωμό του κέρδους αποδεικνύουν με τους νόμους και την αδιαφορία τους την απαξίωση στην παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές παροχές στην τρίτη ηλικία που τόσο τις έχει ανάγκη. Ακόμα προσβάλλει νεκρούς και θύματα, βλέπε το έγκλημα των Τεμπών. Παλεύουμε ενωμένοι, όπως βλέπετε, όλοι οι συνταξιούχοι και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας για την ανατροπή αυτών των πολιτικών και την καταξίωση αυτών των πραγματικά ανθρώπινων αξιών που προάγουν την ανθρώπινη κοινωνία. Δεν έχουμε την τρίτη ηλικία, έχουμε τη χρυσή ηλικία, γιατί έχουμε την εμπειρία της ζωής. Δώσαμε πολλά και πήραμε λίγα. Οφείλω, όχι στον εαυτό μου, αλλά και στους άλλους που θα έρθουν μετά από μένα, να αγωνιστώ και αγωνίζουμε. Αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίες που θα κάνουμε, ειδικά μετά από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ήταν απαράδεκτες, δεν μπορεί να υπάρχει αύξηση των τιμών 10% στην ακρίβεια μόνο στις διατροφές και η αύξηση το 2% τελικά, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωσή μας, δεν καλύπτει ούτε για την ημέρα, θα είναι από 0,5,6 λεπτά για κάθε συνταξιούχο, και αυτό δείχνει καθαρά τη μιζέρια τους. Και όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, δεν είμαστε μυρμήγκια, είμαστε άνθρωποι με τις ανάγκες μας και πληρώσαμε με την εργασία μας και με το μόχθο, με τον εδρότα μας, όλες τις εισφορές, τις ανάγκες να ζούμε αξιοπρεπώς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας ανακοίνωσε την διοργάνωση της 6ης Συνόδου Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων της Ελλάδας στον ομό Καρδίτσας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Καζάρμα στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.
Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου και θα συμμετέχουν σε αυτή 60 πρόεδροι ιατρικών συλλόγων από όλη τη χώρα, το 15μελές ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγων, εκπρόσωποι της Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας. Στον ομό Καρδίτσας θα γίνει η 6η Σύνοδος των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων Ελλάδας το Σαββατοκύριακο στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου στη Λίμνη Πλαστήρα. Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Καζάρμα. Σε συνέντευξη τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Συνόδου, τα μέλη, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που διοργανώνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλία και την Καρδίτσα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, Θωμάς Σίμος, ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου έδειξε για ακόμη μια φορά την κοινωνική του ευαισθησία, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συμβολή του Ιατρικού Συλλόγου για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων μετά τις πλημμύρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, δείχνοντας για μια ακόμα φορά την κοινωνική του ευαισθησία και αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας στην επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν από τις καταστροφικές πλημμύρες Ντάνινγκ και Ελλάιας, μας ανέθεσε στο Συλλόγο την διοργάνωση της Συνόδου. Μέσα σε αυτή τη χρονιά και αμέσως μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας πραγματοποίησε μια σειρά από δράσεις για να βοηθήσει όσο μπορεί την ταλαιπωρημένη περιοχή μας και επιγραμματικά θα αναφέρω τον υγειονομικό συντονισμό στις 4 δομές φιλοξενίας και στο γήπεδο των αεροδιακομιδών, τα μέτρα προφύλαξης που επικοινώνησε με έκτακτη συνέντευξη τύπου και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο αντιτετανικός εμβολιασμός, τη διαδρομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες συνανθρώπους μας, την χορήγηση χρηματικών επιταγών λίγο πριν τα Χριστούγεννα σε οικονομικά αδύναμες σε οικογένειες πλημμυροπαθών, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό 4 περιφερειών ιατρείων των Δήμων Καρδίτσας και Παλαμά και πρόσφατα την δωρεάν διανομή σχολικού υλικού σε πρωτάκια σε πλημμυρισμένες κοινότητες του νομού μας για να φτάσουμε στην 6η Σύνοδο Προέδρων. Με τη σειρά του Αντιπρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας Δημήτρης Παπούλιας, αναφερθεί στη διοργάνωση της 6ης Συνόδου, χαρακτήρισε το γεγονός ως ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για τον Ιατρικό Συλλόγο Καρδίτσας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα συζητηθούμε εκεί μια σειρά από θέματα που απασχολούν την ιατρική κοινότητα, όπως είναι θέματα που έχουμε να κάνουν με το τελευταίο νομοσχέδιο για την υγεία και για το ΕΣΥ. Όλα αυτά τα άρθρα που μας έχουν κατά καιρούς απασχολήσει και ενοχλήσει, έχουν προκαλέσει μάλιστα διαμαρτυρίες από πάρα πολλούς συναδέλφους. Να συζητηθούν τα θέματα που αφορούν τους εργαστηριακούς μας γιατρούς με το clawback και τις τελευταίες ρυθμίσεις που πραγματικά τους φέρνουν σε οικονομικό αδιέξοδο. Θα συζητηθεί το θέμα της στήλη ιατρικής και φυσικά όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την ιατρική κοινότητα και τους γιατρούς μας. Θα εκδοθούν τα κατάλληλα ψηφίσματα και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι αυτή η σύνοδος θα λάβει χώρα στην περιοχή μας, έτσι ώστε και εμείς να προσπαθήσουμε και να την αναδείξουμε, την πολύπαθη περιοχή μας, και να βάλουμε και με το λιθαράκι μας στην περαιτέρω της ανάπτυξη και προώθηση και τουριστικά, αλλά και επιστημονικά. Με κεντρικό σύνθημα «Η νεολαία δίνει τον παλμό», ξεκινάει το 4ο Φεστιβάλ Νεολαίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και το Δήμο Λαρισαίων. Από αύριο Παρασκευή και για 3 συνεχόμενες ημέρες, η κεντρική πλατεία της πόλης γίνεται τόπο συνάντησης και αλληλεπίδρασης της νεολαίας με πλήθος εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί και κορύφωση την ανοιχτή συζήτηση με τις νέες και τους νέους της πόλης. Με κεντρικούς ομιλητές την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κύριο Θανάση Μαμάκο. Το 4ο Φεστιβάλ Νεολαίας Youth Make the Vibes είναι πραγματικότητα. Το τρίμηνο 27 με 29 Σεπτεμβρίου, η Λάρισα θα αποτελέσει το επίκεντρο δράσεων και εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη των νέων της πόλης, αλλά και το πλέον σημαντικό, τη διασκέδαση, ενώ σε εκδηλώσεις θα παρευρεθεί και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη. Στεκόμαστε δίπλα στις προσπάθειές τους για την ανάδειξη της Λάρισας ως εθνική πρωτεύουσα νεολαίας για το 2025, πιστεύοντας ότι η πόλη και η νεολαία της το αξίζουν. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά που θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και θα υποβληθεί η τελική μας πρόταση υποψηφιότητας. Αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει την ανάπτυξη πολλών δράσεων και παρεμβάσεων στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, που θα αναδείξει τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις της νέας γενιάς. Στόχευση είναι πάντα πέρα από την αυτονόητη εξασφάλιση ενός καλύτερου επίπεδου ζωής, μόρφωσης και επαγγελματικής προοπτικής, η υψηλότερη συμμετοχικότητα των νέων στα κοινά.
Ο Δήμαρχος Λαρισαίων υπογράμμισε ότι στέκεται αρρωγός στην προσπάθεια για την ανάδειξη της Λάρισας ως εθνική πρωτεύουσα νεολαίας για το 2025, πιστεύοντας ότι η πόλη και η νεολαία της το αξίζει. Παράλληλα, ο κ. Μαμάκος τόνισε ότι έρχεται από τη νέα χρονιά το Λάρισα City Pass, ενώ ήδη ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση χώρου που θα στεγάσει το κέντρο νεολαίας στη Λάρισα και θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η προεκλογική μας δέσμευση για το Λάρισα City Pass, την κάρτα πολιτισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για τους νέους, καθώς πρόκειται για μια διευκόλυνση προσβάσεων σε σινεμά, μουσεία, θέατρα, μαθήματα χορού ή αγορές βιβλίων και πολλά άλλα, ισχύει και πιστεύω ότι στην επόμενη χρονιά θα είμαστε σε θέση να το υλοποιήσουμε όπως το σχεδιάσαμε, καθώς μια τέτοια παρέμβαση θα ευνοήσει την εξωστρέφεια των νέων, αλλά κυρίως θα δώσει αναζωογόνηση στην πόλη. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι βρισκόμαστε ήδη στην αναζήτηση του κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία του κέντρου νεολαίας, με τα χαρακτηριστικά που αυτό θα πρέπει να έχει. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προχώρησε στη δημιουργία ενός πλούσιου προγράμματος που επιχειρεί να εντάξει εντός 3 ημερών όλες τις θεματικές που αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα αλλά και τις ανησυχίες της νεολαίας. Έχουμε συντάξει ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο επιχειρεί να εντάξει εντός 3 ημερών όλες τις θεματικές που αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες της νεολαίας. Οι δράσεις αυτές θα ξεκινούν από τις 5 ώρα το απόγευμα και θα ολοκληρώνονται στις 9, όπου στη συνέχεια θα υπάρχει συναυλιακό περιεχόμενο. Η πρώτη μέρα ξεκινάει με θεματική την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας και το βράδυ θα ολοκληρώνονται με συναυλία DJ νέων της πόλης. Το Σάββατο η θεματολογία του φεστιβάλ επικεντρώνεται στο ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων, καθώς θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση που θα απαρτίζεται από έγκριτους ψυχολόγους της πόλης μας, με τους οποίους θα αναλυθεί η σημασία της ψυχικής υγείας και τις προκλήσεις που έχουν οι νέοι. Η δεύτερη μέρα ολοκληρώνεται με μια μεγάλη συναυλία της Μαρσό και του Σικάριο στην κεντρική πλατεία στις 9 η ώρα. Ένας αγώνας που έχει γίνει πια θεσμός και προσελκύει το ενδιαφέρον αθλητών από όλη την Ελλάδα, ο Αχίλλειος Άθλος θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 29 του Σεπτέμβρη. Για μία ακόμη φορά στα Φάρσαλα και μάλιστα με τη συμμετοχή φέτος της Λαρισαίας Παραολυμπιονίκη Λίδας Μανθοπούλου, που έχει ανακηρυχθεί σε πρέσβυρα των αγώνων και που στη σημερινή συνέντευξη τύπου στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας έστειλε ένα σπουδαίο μήνυμα ζωής. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει από πλευρά συμμετοχών ο 10ος Αχίλλειος Άθλος στα Φάρσαλα, ο οποίος φέτος έχει επαιτειακό χαρακτήρα καθώς συμπληρώνει 10 χρόνια. Είναι απόσταση μισού μαραθώνιο και 5 χιλιόμετρων και 1000 μέτρα για τα παιδιά. Τώρα, εμείς όπως γνωρίζετε στηρίζουμε τις αθλητικές εκδηλώσεις πολύ και ειδικά αυτού του τύπου. Τώρα, γιατί είναι τόσο δημοφιλής και για ποιο λόγο ο κάθε δήμος, ο κάθε χωριό κάνει συνεχώς τέτοιους αγώνες. Όταν εγώ έτρεχα τη δεκαετία του, ξεκίνησα τη δεκαετία του 70 ως αθλητής μεγάλων αποστάσεων και το 80 στην Παναχαϊκή, τότε δεν υπήρχαν αγώνες. Δηλαδή υπήρχαν ένας-δύο το χρόνο. Σιγά σιγά οι δρομείς άρχισαν να μεγαλώνει ο αριθμός τους και τώρα υπάρχει το εξής ερώτημα, για ποιο λόγο είναι τόσο δημοφιλές το τρέξιμο. Ο ημιμαραθώνιος δρόμος 5,2 χιλιόμετρων και 1 χιλιόμετρο διεξάγεται από το Δήμο Φαρσάλων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού Υπεραποστάσεων και το Σύλλογο Μαραθωνδρόμων Λάρισας. Αχίλλειος Άθλος είναι για μας πολύ σημαντικός και ειδικά φέτος που είναι, τον θεωρούμε επιτυχιακό. Δηλαδή κλείνει τα 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Αποτελεί ένα ορόσημο για την επαρχία μας και για τη Λάρισα, γιατί ο κόσμος που έρχεται και τρέχει αυτόν τον αγώνα είναι από όλη την Ελλάδα. Αυτό μας δίνει επισκεψιμότητα. Είναι πολλά τα αθλήματα που τρέχουν. Ξεκινάμε από τις πολύ μικρές ηλικίες, από τα παιδάκια από το δημοτικό και συνεχίζουμε στους ενήλικες. Είναι η 10η διοργάνωση του Αχίλλειου Άθλου, του ημιμαραθώνιου δρόμου της επαρχίας Φαρσάλων. Να πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός για την επαρχία Φαρσάλων, μια διοργάνωση η οποία ξεκίνησε το 2013 και έχει αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία, από τη Δημοτική Αρχή και χαρακτηρίζεται από τους ενθουσιασμένους αθλητές που συμμετέχουν και τους ενθουσιασμένους πολίτες των Φαρσάλων που συμμετέχουν εθελοντικά υποστηρίζοντας τον αγώνα. Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου με ώρα εκκίνησης 9 το πρωί,
παρουσία και τις Λαρισαίες Παραολυμπιονίκη του Παρισιού Λίδας Μανθοπούλου, η οποία έχει να κηρυχθεί σε πρέσβυρα των αγώνων. Είναι ένα μεγάλο βήμα και για μένα και πιστεύω για όλη την Ελλάδα να συμμετέχει κάποιος πρώην αρτιμελής αθλητής και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες λόγω κάποιας πάθησης ή κάποιου ατυχήματος ή οποιονδήποτε άλλο λόγο. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για μας που δεν μας φαίνεται τι έχουμε. Δεν μας λείπει κάποιο άκρο, δεν είμαστε σε αμαξίδιο, βλέπουμε μια χαρά. Και πολλοί το μπερδεύουν και γυρνάνε και μας λένε είστε και καλά ψεύτικοι παραολυμπιονίκες ή παραθλητές, όπως μας λένε. Και θέλω το μήνυμα που θέλω να δώσω στα παιδάκια βασικά και γενικά και σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων, ότι επειδή δεν μας φαίνεται, σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και όπως ο καθένας μας και εμείς έχουμε ρίξει πολύ υδρότα και υπερπροσπαθούμε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, δεν είναι εύκολο να πας εκεί και να πετύχεις ένα μετάλλιο, μια διάκριση, μια πρόκριση μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οι καρδιτσιώτες πολίτες μιλούν στη Θεσσαλία τηλεόραση και σχολιάζουν ποιες θεωρούν ότι είναι οι κυριότερες αιτίες για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Δείτε τι απαντούν. Όταν ένα κράτος δεν έχει παιδεία, η παραβατικότητα των ανηλίκων θα μεγαλώνει και θα πολλαπλασιάζεται. Έχουμε παιδεία, παιδιά. Μπαίνουν τα παιδιά στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και βγαίνουν χειρότερα από ό,τι μπήκαν. Αν είναι από καλή οικογένεια, εντάξει. Αν δεν είναι όμως, το σχολείο δεν προσφέρει, το σημερινό σχολείο δεν προσφέρει τίποτα. Πιστεύω ότι μεγάλο ρόλο παίζουν τα κινητά και τα τεχνολογία. Τίποτα άλλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή όλα τα έχουν σήμερα, τα έχουν τα πάντα. Ευκολότερα. Οπότε δεν χρειάζεται να τα κάνουν αυτά, αλλά τα κάνουν γιατί με τα TikTok, όλα όσα στα media δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Και λίγο από τους γονείς θέλουν συμμόρφωση. Δεν θέλουν τα παιδιά να τα αφήνεις ελεύθερα, να τα προσέχεις, να είσαι από κοντά. Έχω δυο παιδιά, τώρα είναι μεγάλα, αλλά όπου περνούσαν έλεγαν τι παιδιά είναι αυτά. Παίζουν ρόλο σημαντικό και οι γονείς. Οικογένεια και το σχολείο. Η οικογένεια δεν υπάρχει σήμερα. Γέμισε σύντροφος και σύντροφο. Γεια σας. Για αύριο Παρασκευή αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά του τμήματα κατά τόπους έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα δυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλία ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα στις κυριότερες πόλεις της κεντρικής Ελλάδος αναμένεται να κυμανθούν ως εξής. Στη Λάρισα από 16 έως και 32 βαθμούς Κελσίου, στον Βόλο από 15 έως και 31, στα Τρίκαλα από 14 έως 30, στην Καρδίτσα από 15 έως 31, στην Κατερίνη από 14 έως 30 και τέλος στη Λαμία από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Και κάπως έτσι κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται και το Δελτίο Ειδήσεων των 9 από τη Θεσσαλία τηλεόραση. Επόμενο ραντεβού για ενημέρωση φυσικά εδώ στις 11. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.